Αλήθεια λοιπόν, πώς θα είναι η επόμενη μέρα με τον τουρισμό και την αειφορία? Βλέπουμε καταρχάς ότι σήμερα έχουν επηρεαστεί όλα τα Sustainable Development Goals, με κύριο αυτό το οποίο σχετίζεται με την δημόσια υγεία, με την υγεία όλων. Έχουν επηρεαστεί η εργασία, έχουν επηρεαστεί τα δίκτυα, η διανομή. Άρα λοιπόν, η επόμενη μέρα σε σχέση με την αειφορία πρώτα απ' όλα σχετίζεται με την αποκατάσταση της λειτουργίας της κοινωνίας και κυρίως της εργασίας. Δεδομένο βέβαια ότι έχουμε εξασφαλίσει ότι υπάρχει υγεία για όλους. Γιατί αυτό που είπαμε και πριν, είναι εξαιρετικά λυπηρό να έχουμε θανάτους στην ανθρώπου μας, στην καθημερινότητά μας. Σε σχέση λοιπόν με την αειφορία και τον τουρισμό, μία κυρίαρχη αλλαγή είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Και εδώ βλέπουμε ότι σήμερα οι καταναλωτές, δεδομένου φυσικά και της πίεσης που δεχόμαστε, ενδιαφέρονται περισσότερο για την ατομική τους υγιεινή και ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, η ανάγκη ασφάλειας είναι πρώτης προτεραιότητας για την επόμενη μέρα. Τα συστήματα ποιότητας, η πιστοποίηση στο food safety, η πιστοποίηση αειφορίας παρέχουν μια πλατφόρμα για την καλή και ασφαλή λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Σαφέστατα βέβαια, εκτιμάται ότι θα βγουν και εξειδικευμένες οδηγίες για τις ειδικές συνθήκες τις οποίες ζούμε. Κάτι που επίσης σχετίζεται με τη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι ότι σήμερα επιλέγουν αξίες και μπράντες οι οποίες κατά την περίοδο της κρίσης έχουν μια κοινωνική προβολή, μια κοινωνική συνεισφορά. Οι εταιρείες λοιπόν με υψηλό brand είναι αυτές που πρώτα-πρώτα θα επιλέξει ο καταναλωτής. Και να σας πω και το πολύ θετικό, είναι ότι και το brand Ελλάδα μπορεί να παίξει πρώτο σαν με επιλογή τουριστών, με δεδομένο ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει εξαιρετικές συνθήκες ασφάλειας για τους πολίτες μέχρι σήμερα. Και ξαναλέω, για αυτό το πράγμα είμαι και αισθάνομαι περήφανος. Άλλες τάσεις οι οποίες προβλέπω ότι θα παίξουν στα θέματα της αειφορίας είναι ότι η ενίσχυση της εντοπιότητας θα είναι και αυτή κυρίαρχη. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι και οι πελάτες αλλά και οι επιχειρήσεις προτιμησιακά θα πάνε στην αρχή σε τοπικά ελληνικά προϊόντα, είτε είναι αγαθά τρόφιμα ποτά, είτε είναι προϊόντα τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα ενισχυθεί η οικονομική συνεισφορά της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Και μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η προσαρμογή, η οποία εκτιμώ και εύχομαι ότι θα γίνει, όπως είναι στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Άρα το νέο επιχειρηματικό μοντέλο μετά αυτή την κρίση εκτιμώ ότι θα είναι γύρω από την αειφορία. Από μελέτη που έχει γίνει από πολλές τουριστικές επιχειρήσεις και μάλιστα υπήρχε και ένα εξαιρετικό άρθρο, ο πρόεδρος της Intercontinental είπε ότι ο COVID έχει τονίσει περισσότερο από ποτέ τη σημασία των επιχειρήσεων για την προστασία του μέλλοντος από την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Στο ίδιο πλαίσιο έχει κινηθεί και η Hotel Intecara και πολλές άλλες αλυσίδες. Λένε λοιπόν ότι η επόμενη μέρα αυτό το οποίο θα βιώσουμε θα είναι ενίσχυση στα θέματα της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Μένουμε όμως στο σπίτι, έχουμε και άλλο χρόνο μπροστά μας, έχουμε όλο τον Απρίλιο σίγουρα και το Πάσχα να περάσουμε μαζί στο σπίτι μας, με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας. Πρέπει όμως να ενισχύσουμε την αίσθηση και την αντίληψη που έχουμε γύρω από την αειφορία. Μένουμε στο σπίτι, αλλά αρχίζουμε και να σκεφτόμαστε λίγο πώς μπορούμε να θέσουμε στόχους για τη βελτίωση παραγωγικότητας και των πόρων, για τη μείωση του πόρους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας επιχείρησής μας. Αν ανοίξει επιχείρηση με μία μειωμένη πληρότητα, έχουμε σχεδιάσει τις κατάλληλες διαδικασίες που σχετίζονται
με τα logo occupancy measures. Θα δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε λίγο πιο sustainable, λίγο πιο efficient την ενέργειά μας, το νερό μας και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα όλους αυτούς τους πόρους και τις αγορές μας. Αυτό λοιπόν αξίζει και πρέπει σε αυτές τις μέρες που ζούμε και έχουμε και λίγο χρόνο παραπάνω να σκεφτούμε, να καθίσουμε και να το σχεδιάσουμε. Την επόμενη μέρα επίσης θα πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί συλλογικά για την αντιμετώπιση των θεμάτων της διαχείρισης των αποβλήτων. Και εδώ η άποψη η δικιά μου είναι αφενός να δούμε λύσεις που σχετίζονται με τη μείωση των αποβλήτων, των οργανικών, να μειώσουμε το τρόφιμο απόβλητο που παράγεται στο μπουφέ, να δούμε λύσεις τις οποίες δεν είχαμε σκεφτεί, γιατί είχαμε και την άνεση, αλλά και την πίεση της δουλειάς που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Άρα, αν ο τουρισμός τον πρώτο καιρό λειτουργήσει με χαμηλότερες πληρότητες, θα πρέπει πραγματικά να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα απόβλητα. Παράλληλα, θα πρέπει να ξανασχεδιάσουμε το προϊόν μας και τις υπηρεσίες μας με γνώμονα την αειφορία. Και κύριο είναι τη μείωση των εκπομπών των αερίων, αλλά και τη μείωση των υλικών. Και σε αυτή την εξίσωση να μην ξεχάσουμε να αφαιρέσουμε, παρόλο που αυτό θα έρθει και νομοθετικά, τα πλαστικά μιας χρήσης. Πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να καινοτομήσουμε και φυσικά να μην ξεχάσουμε να ενισχύσουμε την εκπαίδευση. Να κάνουμε διαδικασίες εκπαιδευτικές, να μάθουμε το προσωπικό, τους συνεργάτες μας γύρω από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Κλείνοντας, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. Είμαι αισιόδοξος καταρχάς γιατί ο τουρισμός έχει αποδείξει ότι είναι μέρος της λύσης σε όλα τα μεγάλα προβλήματα. Άρα ο τουρισμός για άλλη μια φορά θα είναι μέρος της λύσης και η βιωσιμότητα θα πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ.